Έχοντας δίπλα της την οικογένειά της και πολλούς αγαπημένους φίλους, η 26χρονη Μαρία Λιφέρη, που παλεύει καθημερινά με τον καρκίνο, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή το χαμόγελο και τη δύναμή της, πραγματοποίησε πριν λίγες ημέρες την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου της με τίτλο «Η πίστη μου είναι η δύναμή μου». Εξιστορεί με τον δικό μου απλό και παράλληλα δυνατό τρόπο τα βήματα που επέλεξα να κάνω, τους δικούς μου αγγέλους που στα δικά μου δύσκολα κομμάτια ήταν πάντα εκεί, την αδυναμία που έχω στον ανιψιό μου, τη σχέση που έχω με το Θεό και τέλος το πόσο μπορεί να βοήθησα και εσάς τους ίδιους, κρατώντας αυτή τη στάση σε αυτό που όλοι ονομάζουμε παρατινόσο και εγώ απλά καρκίνο. Συγχαίρουμε τον Θεό του Μαρία, η οποία με αισιοδοξία, θάρρος και αγωνιστικό φρόνημα αποτελεί παράδειγμα ζωής που εμπνέει, διδάσκει, φρονηματίζει και χαρίζει ελπίδα, πίστη σε κάθε πάσχοντα. Πριν μερικούς μήνες, η Μαρία έχει μιλήσει αποκλειστικά στην εκπομπή μας και στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέσα από την ασθένειά της ανακάλυψε και αγάπησε τον εαυτό της. Εκδίδεις το πρώτο σου βιβλίο, «Η πίστη είναι η δύναμή μου». Πώς ένιωσες γι' αυτό? Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο σαν απόφαση να το εκδώσω, γιατί φοβόμουν ότι πρέπει να ανοίξω την ψυχή μου σε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά επειδή μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω τον καρκίνο και επειδή θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τον κόσμο, είναι κάτι σαν εγχειρίδιο δύναμης, όπως λέω εγώ. Όταν ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο, μοναδικός σκοπός ήταν ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του και για το λόγο αυτό, τα έσοδα που της αναλογούν από την πώληση αυτού του βιβλίου θα τα παραχωρήσει στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Μείνε Δυνατός, που στηρίζει ανθρώπους που μάχονται με τον καρκίνο. Είναι ένα δώρο για εμάς που θα μας βοηθήσει να βοηθήσουμε χιλιάδες άλλους ανθρώπους στο μέλλον. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Πίσω από κάθε πρόταση έχει ένα σημαντικό νόημα. Πιστέψτε με, το γεγονός ότι γράφτηκε αυτό το βιβλίο δεν είναι τυχαίο. Το βιβλίο γράφτηκε για να μεταδώσει τη δύναμη σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Να παραδειγματιστούν για τη στάση ζωής γενικότερα. Για το βιβλίο της Μαρίας Αλιφέρη μίλησε και ο ηθοποιός Χρήστος Συριώτης, που βγήκε νικητής από την περιπέτειά του με τον καρκίνο. Οι ηθοποιοί, όταν πιάνουμε ένα κείμενο στα χέρια μας, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο αλήθεια έχει. Η Μαρία είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πόση αλήθεια έχει αυτό το κείμενο. Ως πρώην καρκινοπαθής κι εγώ, είναι διπλή μαχαιριά το κείμενό της, γιατί διαβάζω για δεύτερη φορά την αλήθεια στα λόγια που η Μαρία κατέγραψε. Μην κρατάτε τίποτα για αύριο. Δεν ήρθε ακόμα και μη σκέφτεστε το χτες, γιατί δεν είναι πια εδώ. Κοιτάξτε μόνο το σήμερα. Αυτό που βρίσκεται εδώ και που περιμένει να το αρπάξετε και να το φτιάξετε όπως ακριβώς εσείς θέλετε. Εμείς να της ευχηθούμε καλοτάξιδο το πρώτο της βιβλίο και να είναι πάντα χαμογελαστή και δυνατή όπως τη γνωρίσαμε.